Μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα που γεννά και αναπαράγει ταξικές διαιρέσεις και αποκλεισμούς, σε ένα σύστημα που η ακραία φτώχεια υπάρχει δίπλα στον αμύθιτο πλούτο των λίγων, καλούμαστε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το παραμύθι της κοινωνικής συνοχής μας το έχουν πουλήσει πολλές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, την ώρα μάλιστα που με τις πολιτικές που εφάρμοσαν διεύρυναν τις ανισότητες και ύψωσαν επιπλέον ταξικούς φραγμούς στα λαϊκά στρώματα. Μιλάμε για τη συνοχή των ρηγμάτων. Για σύγκληση και συνοχή μιλούσαν άλλωστε και όλα τα αστικά κόμματα που υπέγραφαν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε που υπόσχονταν στο λαό πως θα βελτιωθεί η ζωή του και θα διευρυνθούν τα δικαιώματά του. Μιλάμε για κοινωνική συνοχή για να ντύσετε όλοι εσείς με δίθεν φιλολαϊκό μανδύα τη σκληρή πραγματικότητα που έχετε διαμορφώσει τόσες δεκαετίες με την εφαρμογή στην Ελλάδα των οδηγιών και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σφραγίζουν η 13ωρη εργασία, η δουλειά τις Κυριακές, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα και οι συντάξεις πείνας, η ακρίβεια σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας στη στεγαστική κρίση, η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να προστατέψει τη ζωή και την περιουσία του λαού από τις φυσικές καταστροφές, η εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και άλλα. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση αναφέρεται σε κοινωνική συνοχή, δεν στοχεύει να αμβλύνει τις ανισότητες, αλλά να πείσει τους εργαζόμενους να μπουν κάτω από τη σημαία του κεφαλαίου, προσδοκώντας πως με την αύξηση των κερδών και την αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, θα βελτιωθεί και η ζωή του λαού. Όμως στην πραγματικότητα, η όποια αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει την κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στα εργατικά δικαιώματα. Όσο για τη γεωπολιτική αναβάθμιση, σημαίνει πως μπαίνουμε εμείς και τα παιδιά μας στο στόμα του λύκου για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Ο βασικός πυρήνας των μέτρων του νομοσχεδίου παραμένει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας, όπου οι λεγόμενες στοχευμένες πολιτικές δράσεις μεταφράζονται σε ένα απειροελάχιστο δίχτυ προνοιακών παροχών. Πρόκειται για οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη ψηφισμένες από προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική που αναπαράγει στρατιές ανέργων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Τα άρθρα του νομοσχεδίου διαπερνά ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου που στηρίζεται στη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων, λογαριάζοντας τα όποια μέτρα κοινωνικής προστασίας με τη λογική του κόστους-οφέλους για το κράτος. Όσο για τις εξαγγελίες περί εξορθολογισμού της πολιτικής επιδομάτων και για τη λειτουργία σχετικής ενιαίας ψηφιακής πύλης, οδηγούν κατευθείαν σε νέες περικοπές και καθυστερήσεις των όποιων προνοιακών παροχών. Αυτή ακριβώς η πολιτική διαπερνά και τις διατάξεις του άρθρου 3 του νομοσχεδίου για τη διεύρυνση των ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους». Η κυβέρνηση εντάσσει στους φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα, μέχρι και τις ιδιωτικές μονάδες απεξάρτησης, νομιμοποιώντας τη ιδιωτικοποίηση και αυτού του ευαίσθητου τομέα. Τα διάφορα προγράμματα που υποτίθεται πως θα συμβάλλουν στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος αποτελούν κανονική κοροϊδία. Όσο η ανάγκη για στέγη θα αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, όσο κυριαρχούν οι νόμοι της αγοράς και του μέγιστου δυνατού κέρδους, τόσο θα μένουν ανικανοποίητες οι ανάγκες του λαού για φτηνή και ποιοτική κατοικία και ούτε τα κίνητρα για ανακαίνιση που δίνει τώρα η κυβέρνηση, ούτε τα λιγοστά χαμηλότοκα δάνεια που δόθηκαν με το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου» μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» η κυβέρνηση επιδότησε με τα χρήματα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας τα ληστρικά επιτόκια των τραπεζών, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να χορηγήσουν αυτά τα δάνεια με τόσο υψηλό επιτόκιο.
Ανάμεσα στα άλλα άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Τώρα, το τι ιδιαίτερο έχει να δώσει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη ζωή της νεολαίας κάποιας πόλης θα το δούμε. Όπως αναφέρεται, στόχος του είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων απέναντι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος δηλαδή είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της νεολαίας απέναντι σε εκείνες τις δημοτικές αρχές που πνίγουν τις λαϊκές οικογένειες στα τέλη και στους φόρους, αλλά δεν δίνουν ούτε ευρώ για ελεύθερη πρόσβαση της νεολαίας σε αθλητικές υποδομές, στον πολιτισμό και αλλού. Στα άρθρα 18 έως 26 του νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Εδώ και 10 μήνες, οι εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν στο νέο Υπουργείο αντιμετωπίζουν μια σειρά σημαντικών προβλημάτων που με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας δεν έχουν επιληθεί ούτε διαφαίνεται ότι θα επιληθούν. Στο νέο φορέα έχουν μεταφερθεί υπηρεσίες από διαφορετικά Υπουργεία, οι οποίες στεγάζονται σε διαφορετικούς χώρους, γεγονός που δημιουργεί προφανείς δυσλειτουργίες αλλά και ανασφάλεια στους εργαζόμενους. Υπενθυμίζουμε πως οι εργαζόμενοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αποτελεί τον κορμό του νέου Υπουργείου, έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν πολλές φορές προβλήματα από την ελλειπή συντήρηση του κτηριακού εξοπλισμού της Σολομού. Επισημαίνουμε πως αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν διαθέτει καν οργανισμό. Η τραγική υποστελέχωση που κατήγγειλαν εξ αρχής οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους δημιουργεί ανασφάλεια και σύγχυση στο προσωπικό, καθώς πολλές λειτουργίες του Υπουργείου φαίνεται πως θα καλυφθούν με την απαράδεκτη τακτική των παράλληλων καθηκόντων. Εδώ και 10 μήνες το πολυδιαφημισμένο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας λειτουργεί υποστηριζόμενο από τους εργαζόμενους των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, που είδαν τον όγκο της δουλειάς τους αυτοί οι άνθρωποι να διπλασιάζεται, καθώς καλούνται να εκτελούν καθήκοντα και διάφορες άλλες διαδικασίες για δύο ξεχωριστά Υπουργεία. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, τελειώνω, πρέπει να σταματήσει. Απαιτούνται εδώ και τώρα μαζικές και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και όχι μπαλώματα με υπαλλήλους που θα φορτωθούν πέρα από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης και την ευθύνη διοικητικών ή οικονομικών διαδικασιών, οι οποίες φυσικά και απαιτούν εξειδίκευση και γνώση και δεν είναι δυνατόν να ασκούνται ως πάρεργο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως επιλέγεται να στελεχώνεται αυτές τις θέσεις με εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαρκή ομοιρία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτή ακριβώς η επιλογή σας δείχνει και τις προτεραιότητες που έχετε ως κυβέρνηση. Είναι μάταιο, αν όχι σουρεαλιστικό, να προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πείσει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι δείχτη προστασίας για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όσο και αν αντιπαρατίθεται με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για το ποια κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να τρέξει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και ένα μόνο μέρος της σας περιέγραψα στον περιορισμένο χρόνο αυτής της ομιλίας. Ευχαριστώ πολύ.